Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον Δαμιανό. Δαμιανό, πες μας, ποιος είσαι, τι νος Γεια σας, είσαι, πού λοιπόν. μένεις. Χαίρετε, χαίρετε λοιπόν και από πλευράς μου. Εγώ ονομάζομαι Κωνσταντινάκος Δαμιανός. Κατάγομαι από τη Νεάπολη, δεν έχω μεγαλώσει, δεν έχω ζήσει στη Νεάπολη. Όμως τόσα χρόνια που κατεβαίνω λόγω της καταγωγής του πατέρας μου, του πατέρα μου, συγγνώμη, κατεβαίνω όσα χρόνια θυμάμαι τη ζωή μου, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Η μητέρα μου δεν είναι από τη Νεάπολη, όμως και εκείνη τόσα χρόνια παντρεμένη με τον πατέρα μου, πλέον είναι σαν τον τόπο της. Έχει ζήσει πάρα πολλά πράγματα, γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, πάρα πολλά. Και φυσικά μας να μεγαλώνουμε. Οπότε νιώθω σαν να είμαι από την Νεάπολη, χωρίς να έχω μεγαλώσει εκεί. Καλά, ενδεχομένως έχεις και περισσότερες εμπειρίες και από εμάς που μέναμε εκεί, αφού ερχόσασταν τις Ναι. σημαντικότερες γιορτές. Θες να μας πεις λίγα λόγια για σένα, πού μένεις, με τι ασχολείσαι? Ναι, εννοείται. Εγώ λοιπόν έχω μεγαλώσει, έχω γεννηθεί στην Αθήνα. Έχω πάει σχολείο στην Αθήνα, στον Άγιο Δημήτριο συγκεκριμένα. Όπου όταν αποφύτησα, έδωσα Πανελλήνιες. Πέρασα σε μια σχολή στην Ελλάδα, στην Καλαμάτα, στο ΤΕΙ. Όμως εγώ ποτέ δεν ήθελα να ακολουθήσω μια απλή σχολή στην Ελλάδα. Ο πατέρας μου ήταν πιλότος. Από εκεί πήρα και όποια επιρροή. Οπότε το 2015 έκανα αίτηση στον Καναδά. Και με δεχθήκανε στο Algonquin College, στην Οτάβα του Καναδά, που είναι και η πρωτεύουσα της χώρας. Και έφυγα το 2015 για σπουδές. Σπούδασα διοίκηση αεροπορικών επιχειρήσεων. Και μέσα στα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο, σιγά σιγά ξεκίνησα, πήρα το ερασιτεχνικό δίπλωμα πιλότου, στη συνέχεια το επαγγελματικό του εκπαιδευτή και ξεκίνησα την καριέρα μου ως πιλότος, ως εκπαιδευτής για αρχή και σιγά σιγά πιο επαγγελματικά. Κατάλαβα. Δηλαδή, εσύ ξεκίνησες γενικά με τις αεροπορικές σπουδές και μετά σιγά σιγά εμβάθυνες και έγινες και πιλότος. Ήταν ξεχωριστό δίπλωμα, δηλαδή. Περίπου. Ουσιαστικά, εγώ από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, με αεροπλάνο ασχολούμαι. Στο σπίτι, αεροπλάνα, βιβλία. Έπαιζα simulator από 5 χρονών. Οπότε, όταν είδα τη σχολή, σύν ότι ο πατέρας μου είχε σπουδάσει και είχε μείνει στον Καναδά για πολλά χρόνια. Οπότε, ήταν μια πολύ δυνατή επιρροή στο να πάω κι εγώ προς τα εκεί. Επομένως, μαζί του κάτσαμε, βρήκαμε τη σχολή και επειδή δεν ήθελα απλά να ακολουθήσω ως πιλότος, αλλά ήθελα να πάρω και ένα δεύτερο δίπλωμα. Έκανα και management ουσιαστικά στο κολέγιο, με διάφορα μαθήματα, business, mathematics, finance, όλα τα βασικά μαθήματα. Και ουσιαστικά το πτυχίο στο τέλος έλεγε το δίπλωμα, συγγνώμη, στο κολέγιο, aviation management, αλλά παράλληλα είχα πάρει και τα πτυχία του πιλότου, το επαγγελματικό, του εκπαιδευτή και μετά το δικινητήριο, multi-engine, multi-IFR. Και εσύ τώρα με αυτό ασχολείσαι, με το management Εγώ. κομμάτι ή όντως πετάς σε αεροπλάνα? Όχι. Εγώ επαγγελματικά πετάω αεροπλάνα. Αυτό ήταν το πάθος μου και το όνειρό μου. Αυτό ήθελα πάντα να ακολουθήσω. Και εργάζομαι σε μια μικρή εταιρεία. Είμαι συγκυβερνήτης. Επαγγελματικά πλέον σε πιο μεγάλα αεροπλάνα. Στα Boeing 737, για όποιον ασχολείται και ενδιαφέρεται για τα αεροσκάφη. Και είμαι συγκυβερνήτης. Εργάζομαι επαγγελματικά πλέον για μια μικρή εταιρεία. Μάλιστα. Ωραία. Και θες να μας πεις τώρα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι εντάξει έζησες και στην Ελλάδα και στον Καναδά και επειδή δεν ξέρω τώρα αν έχουμε και πολλούς βατικιώτες που να έχουν ζήσει στον Καναδά, φαντάζομαι ενώ... Ο πληθυσμός από Μολάους και κάτω που είναι στον Καναδά είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Α, είναι πολύ μεγάλος. Ωραία, αφού τώρα έχουμε σένα, να κλείσουμε από σένα πληροφορίες. Λοιπόν, πες μας, πώς είχε ομοιότητες, είχε διαφορές με την Ελλάδα, πώς ήταν η ζωή εκεί, τι Λοιπόν, αποκόμισες, πόσο χρόνο έμεινες? ας το πάρουμε εξ αρχής. Εγώ έφυγα το 2015, έφυγα σε μικρή ηλικία, 18 χρόνια, δηλαδή μόλις τελείωσε το σχολείο έφυγα. Τώρα σκέψουμε 25, οπότε έχουν περάσει κάποια χρόνια. Στον Καναδά πήγα στην αρχή με το σκεπτικό μήπως να μείνω κιόλας, γιατί όταν κάνεις μια τέτοια κίνηση, κοιτάς λίγο και πιο βαθιά στο μέλλον. Σιγά σιγά όμως συνειδητοποίησα ότι οι διαφορές με την κουλτούρα που έχουμε στην Ελλάδα ήταν αρκετές και ήταν αισθητές, ειδικά για ένα παιδί στην ηλικία μου 18-19 χρονών. Ήταν λίγο δύσκολο στο να συνηθίσει τον τρόπο ζωής. Βέβαια με τη σχολή και με τις πτήσεις και με όλα απασχολιόμουν, δεν είχα θέμα. Αλλά μετά από 1,5 χρόνο που έμεινα στον Καναδά, είδα ότι δεν μου τέριαζε πολύ. Σαν χώρα είναι εξαιρετική.
Έχει πάρα πολλές ανέσεις, οι άνθρωποι είναι πολύ ευγενικοί. Οι Έλληνες είναι πάρα πολλοί. Το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να βρω την ελληνική κοινότητα στην Οτάβα και πίστεψα με έχει πολλούς Λάκωνες. Σκέψω μια πολύ καλή φίλη που είναι τρίτη γενιά πλέον στον Καναδά και είναι από το Λάχη και βρεθήκαμε στην Οτάβα. Αυτό είναι πολύ ωραία που βρήκε στην ελληνική κοινότητα εκεί και τους γνώρισες. Και με βοηθήσανε πολύ να προσαρμοστώ και στον τρόπο ζωής, γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος ζωής. Οι άνθρωποι εκεί είναι πιο τυπικοί. Στην Ελλάδα είναι πιο ανοιχτοί, είναι πιο κοινωνικοί, εκεί είναι πιο κλειστοί. Από διαφορές έχει αρκετές, από ομοιότητες με την Ελλάδα δεν θα έλεγα ότι έχουν πολλές στον Καναδά. Και λόγω καιρικών συνθήκων οι άνθρωποι είναι πιο κλειστοί, η κοινωνία είναι πιο κλειστή, όλοι δουλεύουν ή σπουδάζουν. Ενώ στην Ελλάδα και λόγω του κλίματος οι άνθρωποι είναι πιο ανοιχτοί, πιο κοινωνικοί, πιο φιλικοί. Αλλά είναι, αν θέλει κάποιος να κάνει ένα βήμα, είναι μια ιδανική χώρα, θεωρώ. Ναι, και εσύ πώς περνούσες το χρόνο σου τώρα στον Καναδά? Δηλαδή, σε πήρε φαντάζομαι κάποιο χρονικό διάστημα να προσαρμοστείς. Αλλά γενικά, ναι, τι είχες δραστηριότητες εκεί πέρα από τη σχολή? Γνώρισες, έκανες παρέα και με Καναδούς, έκανες παρέα και με Έλληνες. Πώς ήταν δηλαδή, πώς περνούσες το χρόνο σου? Ο Καναδάς και συγκεκριμένα η Οτάβα, που είναι η πρωτεύουσα, εκεί έμενα εγώ στην Οτάβα, είναι μια πολυπολιτισμική πόλη. Έχει από όλες τις χώρες. Έχει Καναδούς, Αμερικάνους, Γερμανούς, Γάλλους, πάρα πολλούς. Με αποτέλεσμα να έχω φίλους πλέον από όλες τις χώρες. Σαν χόμπι, όταν δεν ασχολιόμουν με τη σχολή ή δεν πέταγα, πήγαινα στην ελληνική κοινότητα. Δραστηριοποιούμουν στην ελληνική κοινότητα με παραδοσιακούς χορούς. Κάθε Τρίτη, θυμάμαι, 7 με 9 μαζευόμασταν. Με χιόνια, βροχές, τα πάντα. Απλά για να πάμε να χορέψουμε και πηγαίναμε και σε εκδηλώσεις μάλιστα. Οπότε ήταν αρκετά ενεργή η κοινότητα. Πέρα από αυτό, ποδόσφαιρο. Είχα πολύ καλές σχέσεις με αρκετά παιδιά από Λατινική Αμερική. Και επειδή το ποδόσφαιρο είναι πολύ έντονο στοιχείο στην κοινωνία τους, μαζευόμασταν και παίζαμε ποδόσφαιρο τα Σαββατοκύριακα. Έμαθες τα ποδοσφαιρικά κόλπα των Βραζιλιάνων. Ακριβώς, ακριβώς. Είχα ένα φίλο από την Κολομβία, ο οποίος δεν πιανόταν άνθρωπος, δηλαδή δεν μπορούσε να το μαρκάρει με τίποτα. Μάλιστα, όχι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και τώρα επέστρεψες εδώ, επέστρεψες στην Ελλάδα. Θα ήθελες κάποια στιγμή να επιστρέψεις και στον Καναδά? Δηλαδή, πώς νιώθεις τώρα, αυτή η εμπειρία σου σε κάνει να θες να επιστρέψεις πίσω ή έχει κλείσει αυτός ο τομέας για σένα? Κοίτα, επέστρεψα στην Ελλάδα το τέλη του 2017, αρχές του 2018. Έμεινα δηλαδή σχεδόν κοντά 3 χρόνια, παρά 3 χρόνια. Αποφάσισα να γυρίσω από τον Καναδά γιατί ένιωθα ότι δεν μου τέριαζε. Δεν μπορούσα να προσαρμοστώ τόσο πολύ και δεν ένιωθα άνετα. Οι καιρικές συνθήκες, okay, πολύ κρύο, πολύ χιόνι, όμως σαν κουλτούρα δεν μου τέριαζε. Και ο λόγος που γύρισα είναι και για κάποιους προσωπικούς λόγους και για επαγγελματικούς, διότι το να ξεκινήσω ως πιλότος στον Καναδά, πέρα από εκπαιδευτής, ήταν αρκετά δύσκολο. Ειδικά για ένα παιδί σε μικρή ηλικία. Οπότε έπρεπε να κάνω πολλά βήματα μέχρι να φτάσω στο όνειρο που είναι να πετάω τα πιο μεγάλα αεροπλάνα. Στην Ευρώπη ήταν πιο εύκολο αυτό. Επομένως, γύρισα στην Ελλάδα γιατί ένιωθα πιο άνετα στην Ελλάδα και ένιωθα πιο άνετα να κυνηγήσω και μια δουλειά στην Ευρώπη. Ναι, αυτό να το επισημάνουμε, διότι πολλοί θεωρούν ότι οι Έλληνες φεύγουν από την Ελλάδα και ναι, ότι έχουν πολύ καλύτερες δουλειές και ότι ανταποκρίνονται στα στάνταρ της χώρας που μένουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα άτομο το οποίο δεν έχει καμία εργασιακή εμπειρία ή έχει ελάχιστη να βρει δουλειά στο εξωτερικό. Πρέπει να καταβάλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και πάλι... Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Αλλά πολλά συγχαρητήρια που έκανες αυτό το βήμα. Ευχαριστώ. Γιατί δουλειά στο εξωτερικό, εντάξει, κακά τα ψέματα, είναι αναγνωρισμένες παντού και στον Καναδά που είναι μια μεγάλη αναγνωρισμένη χώρα. Οπότε τώρα έχεις ξεκινήσει στην Ελλάδα με μια ελληνική εταιρεία. Στην Ελλάδα, ναι, ναι. Να επισημάνω επίσης ότι για κάποιον ο οποίος θέλει να φύγει στο εξωτερικό, αν πάει από το μηδέν, είναι πολύ δύσκολο και ειδικά σε μια τόσο μακρινή χώρα όπως είναι ο Καναδάς. Θα πρέπει να έχει κάνει πολύ καλή έρευνα και είναι αυτό που είπες, ως ανειδίκευτος είναι δύσκολο να ξεκινήσεις. Υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός από τα παιδιά εκεί, γιατί
είναι η χώρα τους. Ξέρουν τι να ψάξουν, ξέρουν πώς να κινηθούν και ξέρουν πού να στείλουν βιογραφικά και το οτιδήποτε. Επομένως, για κάποια παιδιά που έρχονται από πιο μακρινές χώρες όπως η Ελλάδα, είναι δύσκολη αρχή. Θέλει υπομονή, αλλά αν έχεις πείσμα και όνειρο θα τα καταφέρεις. Ναι, και μάλιστα ξεκινούν και από πολύ μικρή ηλικία να εργάζονται στο σε περιοδικές δουλειές. Οπότε έχουν μπει. Δεν είναι όπως εμάς που μας λένε πρέπει να κλείσεις τα 18 ή να τελειώσεις τη σχολή για να ξεκινήσεις τη δουλειά. Ναι. Καλώς. Λοιπόν, και μετά από όλη αυτή την εμπειρία τώρα, τι πιστεύεις ότι λείπει στη Νεάπολη? Δηλαδή στα Βάτικα γενικά. Φαντάζομαι, κοίτα, καταρχήν φαντάζομαι ότι λείπει ένα αεροδρόμιο για σένα, το οποίο, να πούμε και στον κόσμο κιόλας, ότι τώρα θα λένε ότι θα δημιουργηθεί ένα αεροδρόμιο, λικοδρόμιο, δεν γνωρίζω ακριβώς, θα μας πεις κι εσύ, και να πούμε και ότι ο πατέρας σου ήταν αυτός ο οποίος είχε συμβάλει στο να ξεκινήσουν όλες αυτές οι εργασίες πάρα πολλά χρόνια πριν. Διότι, εντάξει, γνωρίζουμε ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία περισσότερες φορές αποδίδει καρπούς. Πες μας λίγα λόγια, τι πιστεύεις ότι λείπει από τη Νεάπολη? Λοιπόν, κοίτα, το τι λείπει από τη Νεάπολη. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Στη Νεάπολη, καλώς κακώς, έχοντας ζήσει πάρα πολλά χρόνια, όχι ως Νεαπολίτης, αλλά ως άνθρωπος που έρχεται στη Νεάπολη λόγω οικογένειας, μπορώ να δω τη Νεάπολη την περίοδο που έχει κόσμο. Επομένως, για μένα είναι πιο εύκολο να δω τι λείπει και τι θα ήθελε να δει κάποιος ο οποίος κατεβαίνει για πρώτη φορά. Για μένα θεωρώ ότι λείπει μια οργάνωση στο κυκλοφοριακό κομμάτι με τα αμάξια. Θεωρώ ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί σωστά οι δρόμοι, βασικά δεν έχουν οργανωθεί σωστά οι δρόμοι, και όπως όλοι λένε και έχουν γράψει σε εφημερίδα στα Βάτικα και όλοι σχολιάζουν ότι γίνεται το αδιαφόρητο με τα αμάξια στο κέντρο της αγοράς. Επομένως, ένα πάρκινγκ θεωρώ θα βοηθούσε στη Νεάπολη. Από το κομμάτι τώρα για τα πιο νέα άτομα, για τα πιο νέα παιδιά, έχει κατασκευαστεί. Βέβαια, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Κοίτα, μπορεί να γίνει βέβαια πάρκινγκ. Το θέμα είναι ότι όλοι θέλουν να σταθμεύουν εκεί, στην αγορά. Οπότε και πάρκινγκ να γίνει, δεν ξέρω, πρέπει να αλλάξει λίγο η νοοτροπία. Αυτό θα παρατάνε μέσα στη μέση του δρόμου για να πάρουν ένα καφέ. Το ξέρω, κατεβαίνουν να πιούν ένα ούζο, ένα τσίπορο και το ξεχνάνε, το ξέρω. Γι' αυτό, επειδή θεωρώ ότι πλέον πολλοί νέος κόσμος σκέφτεται ίσως την επιστροφή στη Νεάπολη, εγώ θεωρώ ότι αυτό μπορεί να ξεκινήσει από τις πιο νέες γενιές. Δηλαδή, βήμα-βήμα, ένας-ένας να κάνει την αρχή και σιγά-σιγά θα ακολουθήσουν όλοι. Εσύ τώρα θα επέστρεπες ποτέ άμα γίνει αυτό το αεροδρόμιο? Το αεροδρόμιο. Λόγω του ότι το αεροδρόμιο αυτό θα είναι απλά για λόγους μικρότερων αεροσκαφών, για να μπορούσαν μικρότερα αεροσκάφη να πετάνε στη Νεάπολη, επαγγελματικά δεν θα μπορούσα να δραστηριοποιηθώ στη Νεάπολη. Επομένως, για μένα, επειδή θέλω να κάνω μια καριέρα σε αυτό το κομμάτι και η δουλειά αυτή του πιλότου δεν έχει σύνορα, όπου προσφέρει τη εργασία, πηγαίνει σε όποια χώρα στον κόσμο, θέλω λίγο δύσκολο να γυρίσω στη Νεάπολη. Εντάξει, δεν πειράζει. Εμείς θα σε περιμένουμε κάθε φορά στις γιορτές, Πάσχα, Χριστούγεννα, όπως και συνήθιζες να έρχεσαι. Προτού κλείσουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν καλύψαμε, γιατί τώρα μπορούμε να συζητάμε για πολλά πράγματα, βέβαια. Εννοείται. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε λίγο για το αεροδρόμιο που φτιάχνετε, για την προεργασία που ξεκίνησε ο πατέρας μου, για να μάθει και ο κόσμος λίγο. Ακριβώς, για πες τα μας όλα αυτά, να γνωρίζει λίγο ο κόσμος, διότι δεν όταν είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, συνήθως οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να μείνουν άγνωστοι, οπότε δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Τώρα που έχουμε εσένα, πες τα μας όλα. Εννοείται. Λοιπόν, η ιστορία με το αεροδρόμιο τραβάει χρόνια πριν, υπάρχει μια προϊστορία. Το 2000 περίπου ξεκίνησε μία ενέργεια από τον πατέρα μου και κάποιους άλλους ανθρώπους από τη Νεάπολη που αγαπούσαν την αεροπορία και ίδρυσαν μία αερολέσχη, αερολέσχη Βατίκων, την έχουν ακούσει κάποιοι, ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν την αγάπη που έχουν στα νεότερα παιδιά και στις νεότερες γενιές, εθελοντικά τελείως. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν οι πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες περίπου το 2008 ώστε να γίνει η έγκριση ενός πεδίου προσγείωσης-απογείωσης. Αυτός είναι ο σωστός όρος.
ουσιαστικά ένας διάδρομος στην περιοχή της Μεγάλης Σπηλιάς, εκεί θα κατασκευαζόταν στα βιβλάφια από πάνω, ώστε να μπορούν ερασιτεχνικά αεροπλάνα, άνθρωποι που έχουν μια πιο μεγάλη οικονομική άνεση να έρθουν με το δικό τους αεροπλάνο, αλλά και για λόγους πυροπροστασίας στην ευρύτερη περιοχή, διότι το κοντινότερο αεροδρόμιο στη Νεάπολη σε περίπτωση που πιάσει κάποια φωτιά είναι στην Καλαμάτα. Επομένως, είναι δύσκολο να έρθουν από την Καλαμάτα μέχρι τη Νεάπολη. Έτσι λοιπόν, η αερολέσχη με δικά της έξοδα υπέβαλε όλα τα έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες, δασαρχείο, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, υπουργείο μεταφορών κτλ. Και μετά από προσπάθειες 3 ετών, δηλαδή από το 2008 μέχρι το 2011, εγκρίθηκε με κοινή υπουργική απόφαση για να κατασκευαστεί ο διάδρομος αυτός. Οπότε, με μεγάλη χαρά, το 2011 ξεκίνησαν οι εργασίες, κλήθηκε ο εργολάβος που ανέλαβε το έργο να το ξεκινήσει και την ίδια μέρα, κάπου τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, οι εργασίες σταμάτησαν, χωρίς κανένα λόγο, διότι ο εργολάβος έλαβε εντολή από το Δήμο ότι θα πρέπει να σταματήσει. Αυτό λοιπόν είχε αποτέλεσμα να διακοπούν όλες οι εργασίες και του είπαν του εργολάβου συγκεκριμένα ότι το αεροδρόμιο δεν θα γίνει εκεί, διότι ο Δήμαρχος θέλει άλλη περιοχή για να φτιάξει, ο Δήμαρχος τότε. Με αποτέλεσμα όλες οι εργασίες από τότε να έχουν σταματήσει και φτάνουμε στο σήμερα που ακούμε την είδηση έναν χρόνο πριν από τις εκλογές, τις δημοτικές, ότι ο Δήμαρχος θέλει να κάνει αεροδρόμιο στη Νεάπολη. Η ίδια περιοχή που είχε εγκριθεί τότε που σταμάτησαν οι εργασίες. Το 2011 όλα τα έγγραφα, όλος ο φάκελος υπήρχε. Είχανε εγκριθεί δηλαδή όλο το σχέδιο. Και μάλιστα όλα αυτά ήταν με έξοδα των ανθρώπων από την αερολέσχη, δηλαδή ήταν με έξοδα από την τσέπη των ανθρώπων. Και ήταν μια πολυδάπανη έρευνα. Το φαντάζομαι. Και μόνο η συλλογή όλων των χαρτιών από υπηρεσίες και παράβολα, μόνο και μόνο αυτό κοστίζει, πόσο μάλλον και ο κόπος τους για να τα συλλέξουν όλα αυτά. Και ενδεχομένως και κάποια άλλα έξοδα που εμείς να μην μπορούμε τώρα να αντιληφθούμε τι μπορεί να είναι. Ο διάδρομος αυτός που θα κατασκευαστεί πάνω από τα Βικλάφια στη Μεγάλη Σπηλιά, λέει, την περιοχή, θα υποφελήσει πολύ την περιοχή, πρώτον για εκπαιδευτικούς λόγους. Πολλά αεροπλανάκια θα μπορούν από σχολές να έρχονται να κάνουν εκπαιδεύσεις στην ευρύτερη περιοχή και ταξίδια. Η πυροπροστασία. Ο διάδρομος αυτός θα είναι περίπου 800 μέτρα, που σημαίνει ότι ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος, ελικόπτερο, μπορεί να προσγειωθεί άνετα. Και για λόγους τουριστικούς, κάποιος ο οποίος έχει μια οικονομική άνεση, θα μπορεί να κατέβει με το δικό του αεροπλανάκι και να το παρκάρει, γιατί θα έχει και χώρο στάθμευσης. Μάλιστα, όχι, σίγουρα θα ευνοήσει την περιοχή, διότι η περιοχή είναι δύσβατη, επομένως και άτομα που θέλουν να έρθουν από το εξωτερικό θα μπορούν πιο εύκολα να το κάνουν αυτό. Και είναι και σε μια τοποθεσία που φαντάζομαι έχουν γίνει μελέτες, έχει εγκριθεί ότι είναι κατάλληλη. Και χάρηκα πολύ που μας τα είπες όλα αυτά, διότι βρήκαμε την κατάλληλη πηγή να μας τα πει, διότι εντάξει, η τοπική κοινωνία ενημερώνεται, προσπαθούμε όλοι να ενημερωνόμαστε, αλλά κάποια πράγματα είναι πολύ λογικό να μην τα γνωρίζουμε πώς ακριβώς γίνονται και είναι πάρα πολύ ωραία που μας τα ανέφερες εσύ και οποιοδήποτε άλλο θέλει να επισημάνει είναι ευπρόσδεκτο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Εγώ ευχαριστώ. Σήμερα, και για όλα αυτά, εγώ σου εύχομαι καλή σταδιοδρομία, γιατί είσαι ένας νέος που έχει μεγάλη όρεξη και οράματα να συνεχίσεις τη σταδιοδρομία σου και να φτάσεις όσο πιο ψηλά και όπως το ονειρεύεσαι εσύ. Να σε καλά, Ειρήνη. Και να σε δούμε και στη Νεάπολη. Έχεις πολλές ιδέες που θα μας βοηθήσουν πολύ. Να σε καλά. Μακάρι κάποια πράγματα τα οποία θα ακουστούν από εδώ να βοηθήσουν άτομα στη Νεάπολη να ξεκινήσουν κάποιες ενέργειες. Εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ αυτό. Σίγουρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Ρήμη. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.